Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτση. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Νίκος Μαρκόπουλος από Λιγουριό Επιδαύρου. Ήθελα από το Λιγουριό Επιδαύρου, Δήμος Επιδαύρου. Εγώ θα ήθελα να πω ότι εμείς οι άνθρωποι εργαζόμενοι με διαδοχική ασφάλιση είμαστε κατώτερου Θεού. Εγώ είμαι 66 ετών, εργάζομαι από το 1963. Έχω 49 χρόνια δουλειά, ασταμάτητα. Έχω προσφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα από τον ιδιωτικό τομέα και δεν έχω πάρει ούτε ευρώ από το δημόσιο. Έχω 10 χρόνια ΙΚΑ, 15 χρόνια ΤΕΒΕ και 25 χρόνια ΟΓΑ. Και πήγα να φτιάξω τα χαρτιά μου το 12 και μου στείλανε από το ΟΓΑ χαρτί για να φτιάξω τα χαρτιά για σύνταξη και μέσα σε μια νύχτα μας πήγατε από τα 65 στα 67. Πόσα χρόνια εγώ πρέπει να δουλεύω για να πάρω μια σύνταξη. Και πέστε μου αυτή τη στιγμή, ποιος, σε όποιον, σε ποιο κλάδο είναι που έχει 49 χρόνια δουλειά. Και αυτή τη στιγμή, αυτό το χρόνο φέτος δεν έχω να πληρώσω το ΟΓΑ και θα μείνω ανασφάλιστος. Μετά από 49 χρόνια δουλειά θα μείνω ανασφάλιστος. Και πήγα να τους πω να μου κάνουν, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου, και πήγα να τους πω, ρε παιδιά, κάντε μου 50 ευρώ το μήνα να δίνω. Αυτή είναι η δυνατότητα που έχω. Μου κάνανε μια ρύθμιση 50 ευρώ, αλλά μου λένε πρέπει να δώσεις 850 για να μπεις μέσα στη ρύθμιση. Πλήρωσα τα 50. Τότε τι ρύθμιση είναι αυτή, άμα πρέπει να δώσεις 850. Γι' αυτό θέλω να μου απαντήσει ο κύριος. Παρακαλώ, Βούτσι, κύριε Υπουργέ. Και θα ήθελα, κύριε Βούτσι, ένα άλλο, ότι αυτή τη στιγμή, εγώ από πού μπορεί να πάρω σύνταξη. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα ένα ταμείο για όλο τον κόσμο, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο. Ένα ταμείο και να μαζεύονται όλα τα ένσημά μου εκεί πέρα. Να μην πάω να τρέχω τώρα 1,5 χρόνο να πάω να βρω τα ένσημα από το ΙΚΑ, να πάω να βρω τα ένσημα από το ΤΕΒΕ, να πάω στο ΟΓΑ. Μου ζητάνε φορολογικές δηλώσεις για να κάνω τα χαρτιά 6 χρόνια. Και ήρθε μια γνωστή μου από τον Καναδά, και αυτή ήταν και αυτή στην ηλικία τη δικιά μου. Στα 65 χρόνια βγήκε και δεν έκανε τίποτα. Μου λέει, Νίκο, είτε να βγει σε σύνταξη, τον προηγούμενο μήνα τη λένε στον επόμενο μήνα είσαι συνταξίχωα. Και τη πήγε κατευθείαν σύνταξη. Λέω, ρε παιδιά, εμείς σε ποιο Θεό ζούμε? Μας έχει καταραστεί ο Θεός εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ, αυτό ήθελα να μου πείτε. Κύριε Μαρκόπουλε, θα υποχρεωθώ να πω, αν και δεν πρέπει να το λέμε, ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς, η κακοδαιμονία στον τόπο μας είναι ότι για πολλά χρόνια δεν κάναμε το αυτονόητο. Αυτονόητο ποιο ήταν, κύριε Μαρκόπουλε? Να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης, ο εργαζόμενος που θέλει να βγει στη σύνταξη όπως είστε εσείς. Και δυστυχώς, αυτό που ζούμε, σήμερα που ζούμε και που ζούσαμε για πολλά χρόνια... Αν έχει δίκιο να μας πείτε πώς θα το φτιάξετε αυτό. Λίγο πριν το περιέγραψα. Πρέπει να μας πείτε. Βεβαίως. Λίγο πριν το περιέγραψα. Ο Άτλας, το σύστημα Άτλας, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο θα το ζήσετε και εσείς και οι επόμενες γενιές πατρίδας μας, λύνει για πάντα το πρόβλημα. Το ασφαλιστικό βιογραφικό του κάθε Έλληνα θα είναι στον προσωπικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή. Λυπάμαι, μέχρι τα μέσα του 2014 ή του 2015 δεν μπορώ να το λύσω. Αλλά θα λυθεί μέσα στο επόμενο αμέσως διάστημα για πάντα. Πάντως, κύριε Υπουργέ, θα με συγχωρήσετε, εγώ θα συνεχίσω να επισημαίνω και θα το κάνω σε κάθε εκπομπή, σε κάθε υπουργό που θα ακούω να λέει έχετε δίκιο, θα το λύσουμε, ότι αυτά όλα είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που άσκησαν δικές σας κυβερνήσεις από το 1974 μέχρι σήμερα. Θέλω να πω, αυτή η εικόνα που μας παρουσιάζουν οι συμπολίτες μας δεν είναι η εικόνα την οποία εσείς την αντιμετωπίζετε ξαφνικά ή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ με έκπληξη και απορία. Είναι η εικόνα που εγκατέστησε στη χώρα το πολιτικό σύστημα των δύο αυτών κομμάτων που κυβερνούσαν από το 1974 μέχρι σήμερα. Και είναι πω, η αλήθεια. Θα σας πω το λέω γιατί δεν ακούω ίχνος αυτοκριτικής και έχει γίνει της μόδας να μας λέτε ότι έχουμε σε όλα δίκιο και ότι όλα θα διορθωθούν στο μέλλον. Μία φορά το χρησιμοποίησα, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι, το κάνουν όλοι οι υπουργοί. Θα σας πω λοιπόν ότι αποφεύγω να το λέω. Όποιος υπουργός πέρασε από το στούντιο αυτό, λέει το ίδιο. Πολύ έχετε ωραία. Δίκιο, θα το φτιάξουμε. Εάν έχετε είναι να απολογηθώ, κύριε Μαρκόπουλο, για το παρελθόν της χώρας, να πάρω πάνω μου τα πάντα. Αλλά θα τα έπαιρνα πάνω μου αν δεν είχα και τη λύση. Πρέπει λοιπόν σήμερα που ακούγεται δημόσια και από την εκπομπή σας και μας ακούνε
χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Όχι, είναι καλό που λέτε ότι θα λυθεί. Ωραία, λύνεται. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί. Το παράδοξο είναι, κύριε Χατζηνικολά. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν τα σπασμένα των όσων συνέβαιναν μέχρι τώρα. Αυτό είναι το τίμημα. Ο ένας συμπολίτης μας έχει μπροστά του άλλα 2 χρόνια. Ο άλλος συμπολίτης μας έχει άλλο 1,5 χρόνο. Ο Θεός και η ψυχή τους, που λένε στο χωριό μου, πώς θα τα φέρουν βόλτα και πώς θα σταθούν όρθιοι μέχρι τότε. Σκεφτείτε να ήμουν σήμερα. Γιατί εδώ ακούγονται όλα πολύ ωραία θεωρητικά, η Εργάνη, ο Άτλας. Αλλά ο Άτλας είναι αυτός που έχει το βάρος άλλων 2 ετών μπροστά του. Λοιπόν, σκεφτείτε πώς θα ήμουν τώρα ενώπιόν σας να άκουγα το πρόβλημα της καθυστέρησης των συντάξεων και να μην σας έλεγα την εξέλιξη η οποία γίνεται. Σήμερα πληρώνουμε το τίμημα ως χώρα της αναβλητικότητας και της αδράνειας πολλών ετών. Δυστυχώς δεν ενδιαφέρθηκαν, μάλιστα, κύριε Μαρκόπουλε, στο παρελθόν να λύσουν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο που σήμερα περιγράφω, ένα τρόπο ο οποίος είναι 0 κόστος για το ελληνικό δημόσιο και ήταν τόσο απλός στη σύλληψη και στη λειτουργία. Όπως παραδείγματος χάρη γνωρίζετε, κύριε Μαρκόπουλε, την τροπή που αντιμετώπισα και το νιώθαμε όλοι ως Έλληνες πολίτες, των μαϊμού συντάξεων, που σήμερα πλέον δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Τις νικήσαμε τις μαϊμού συντάξεις και ήταν κάτι πολύ απλό. Από την 1η έκτου του 2013 με τον ήλιο, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί καλό είναι να τα λέμε και κάποια καλά που γίνονται, δεν υπάρχει πλέον μαϊμού σύνταξη στη χώρα μας. Και ήταν τόσο απλό. Έτσι και του χρόνου θα λέμε με τον Άτλα. Δεν έχετε μικρόφωνο. Έτσι πάρτε και του χρόνου θα λέμε. Και πείτε. Πάρτε το μικρόφωνο και πείτε. Θα κύριε, παρακαλέσω κύριε Υπουργέ, θερμά. Εγώ θέλω θα έρθω με το μικρόφωνο καθαρά, εκεί. Να ψηφίσετε χωρίς μικρόφωνο. Το νόμο που έχετε λέει, ακούσει. Όποιος έχει 40 χρόνια. Μισό λεπτό, παρακαλώ, γιατί μιλάμε μαζί. Έχετε ακούσει στη Βουλή που γράφουν στα πρακτικά ομιλεί μη ακουόμενος. Αυτό, ομιλείτε μη ακουόμενος. Θα περιμένετε το μικρόφωνο. Διότι τώρα το έχει ο συμπολίτης σας. Ελάτε. Θέλω, δεν μου δώσατε μία απάντηση, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή τη στιγμή θέλω να ψηφίσετε ένα νόμο στη Βουλή. Γι' αυτό περιμένουν στο ΓΑΠ που μου είπανε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν διαδοχή ασφάλιση 40 χρόνια βγαίνουν σύνταξη άμεσα. Αυτό το θέμα. Δεν έχετε ψηφίσει το νόμο αυτό. Και το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άνθρωποι στον ΟΓΑ οι οποίοι έχουν κάνει 13 χρόνια ένσημα και πάνε και δεν τους δίνουν σύνταξη καθόλου. Εγώ σου λέω ότι η αναλογική είναι. Σε 13 χρόνια πόσα δικαιούται, 100 ευρώ, 50 ευρώ, αυτά να πάρει. Ωραία. Ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε, να σας πω το εξής. Θέσατε πολλά ερωτήματα και καταλαβαίνετε ότι μπορώ να απαντώ ταυτόχρονα σε όλα. Θέλω να σας πω ότι στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, εκτός από τα 67 έτη, υπάρχει και ο άλλος νόμος, 40 χρόνια, 62 σύνταξη. Το μόνο ταμείο το οποίο εξαιρείται από αυτό και είναι αδικία, είναι το ταμείο του ΟΓΑ. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι στις προθέσεις της κυβέρνησης άμεσα είναι και το έχω βγάλει και στη διαβούλευση, αλλά λόγω της επιτάχυνσης και της αναγκαιότητας να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο που είναι για τη βελτίωση των εισπρακτικών μηχανισμών των ασφαλιστικών ταμείων, έτρεξα μόνο το κομμάτι αυτό. Αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού κατατίθεται αυτή η διάταξη που πλέον επέρχεται δικαιοσύνη και στον ΟΓΑ. 40 χρόνια, 62 σύνταξη. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Κύριε Υπουργέ, σας ακούω να μιλάτε για το σύστημα το Εργάνη. Το όνομά σας. Μακράκης Γιώργος από τον ΟΑΕΔ, πρόεδρος των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ. Σας ακούω να μιλάτε για το σύστημα το Εργάνη, τον Άτλα, τον Ήλιο. Εγώ είμαι λάτρης των πληροφοριακών συστημάτων και μακάρι πραγματικά να βοηθήσουν όλα αυτά τα πληροφοριακά εργαλεία τον πολίτη, τον συναλλασσόμενο πολίτη. Έχω 10 χρόνια στο δημόσιο τομέα, έχω δει πολλούς επιχειρούμενους εξυγχρονισμούς και τεράστια ποσά να δαπανώνται για πληροφοριακά συστήματα, για ιστοσελίδες, για μητρώα, για 1000 πράγματα, χωρίς να έχουν αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ, σαν εργαζόμενος στον ΟΑΕΔ, θα πάω στον ΟΑΕΔ, λοιπόν, στην ανεργία και θα σας πω ότι η ανεργία, όπως και αν τη μετρήσουμε, είτε με το Εργάνη, είτε με την Ελστάτ, είτε με τον ΟΑΕΔ, είτε εμπειρικά, η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα και δεν το αμφισβητεί κανείς και είναι σε πάρα πολύ, πολύ υψηλά επίπεδα και δεν τη βλέπω εγώ προσωπικά, κυρία Υπουργέ, να φρενάρει. Και δεν ξέρω αν τη βλέπει και κάποιος από τους ανέργους να φρενάρει. Και μακάρι να φρενάρει και να υποχωρήσει. Θα κάνω 2 ερωτήματα, σχετικά θεωρώ. Το ένα είναι με τις πολιτικές που ακολουθεί. Θα ξεκινήσω να πω μάλλον ότι στη δημόσια, η δημόσια διοίκηση, κάτι που συμφωνούμε νομίζω, η δημόσια διοίκηση, ο δημόσιος τομέας χρόνια τώρα έχει παθογένειες. Έχει προβλήματα. Θεωρείτε ότι με τις ακολουθούμενες πολιτικές, διαθεσιμότητα, κινητικότητα, απολύσεις, λύνονται προβλήματα? Είναι μεταρρύθμιση αυτή? Είναι αναδιοργάνωση? Ή να μου επιτρέψετε την έκφραση όπως εγώ τη ζω και να μας πείτε τη δικιά σας εμπειρία από το δικό σας Υπουργείο, από το δικό μας Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας. Έχουν λυθεί προβλήματα με τη διαθεσιμότητα, κινητικότητα, απόλυση?
έχει αξιοποιηθεί το προσωπικό που διαθέτει το Υπουργείο Εργασίας. Γιατί θεωρώ ότι ένας δημόσιος οργανισμός, ο δημόσιος φορέας, το κράτος, πρώτα απ' όλα πρέπει να αξιοποιεί το προσωπικό που διαθέτει. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Εγώ προσωπικά, όπου και αν έχω ρωτήσει, όπου και αν έχω προσπαθήσει να συλλέξω στοιχεία, δεν έχω δει να λειτουργεί αυτό το σύστημα εξορθολογικά. Και το άλλο ερώτημα αφορά τον ΟΑΕΔ. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σας για τον ΟΑΕΔ και κατ' επέκταση για την ενεργεια. Ο ΟΑΕΔ έχει στους κόλπους του 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Ό,τι σημαντικότερο διαθέτει η Ελλάδα, αναξιοποίητο. Στις χωματερές του ΟΑΕΔ, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Έχετε κάποιο σχεδιασμό για τον ΟΑΕΔ και για τους ανέργους, ή θα προχωράμε συνεχώς με τα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας, επενδύοντας την ουσία στην ανεργία, με τα προγράμματα πεντάμινης κοινοφελούς απασχόλησης με 490 ευρώ, που μετά από 5 μήνες θα καταλήξουν πάλι στον οργανισμό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Μακράκη, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Πρώτα και κύριε, να σας πω ότι δεν είναι καλό να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Δεν είναι στις προθέσεις σας, αλλά κάπως έτσι δημιουργήθηκε από αυτό που είπατε όσο αφορά τα πληροφοριακά συστήματα Ήλιος, Εργάνη και Άτλας που έρχεται για τώρα. Την ενεργία μόνο μίλησα, θα σας πω, όχι, μετρήσουμε... Θα σας πω λοιπόν, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρο σε όλους. Έχετε δίκιο. Στην πατρίδα μας έχουμε πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια για πληροφοριακά συστήματα, που δυστυχώς περισσότερες φορές δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αυτά που περιέγραψα εγώ, όπως ο Ήλιος π.χ., που πλέον χαρτογράφησε το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, κόστισε 0 ευρώ. Το έκανα με τους υπαλλήλους της ΙΔΙΚΑ και των ασφαλιστικών ταμείων. Η Εργάνη κόστισε 0 ευρώ. Και το Άτλας, αυτό που θα λύσει το πρόβλημα, την παθογένεια για την απονομή των συντάξεων, θα στοιχήσει πάλι 0 ευρώ. Γιατί το κάνω με τους υπαλλήλους του Υπουργείου. Όσο αφορά την ενεργία, επιτρέψτε μου να σας πω ότι παρότι συμφωνώ και το επαναλαμβάνω, είναι η πιο επώδυνη πλευρά της κρίσης. Πρέπει να σας πω όμως ότι η δική μας εκτίμηση είναι ότι φρενάρει. Η ανεργία το 2013 φρενάρει και δεν το λέω επειδή είμαι υπουργός εργασίας, το καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ και της Εργάνη που είναι διάψευστα. Αδιάψευστα και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Και το 2014 εκτιμούμε με το γύρισμα της οικονομίας η ανεργία θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται. Όσο αφορά τώρα τον ΟΑΕΔ. Απολύσεις όσο κλπ. Αφορά τον ΟΑΕΔ και αυτά που είπε ο κύριος Μαρκάκης, θέλω να σας πω το εξής. Ο ΟΑΕΔ είναι ένα πολύ κρίσιμο εργαλείο στα χέρια μιας κυβέρνησης. Είναι ο οργανισμός εκείνος, ο οποίος πραγματικά μπορεί και αφουγκράζεται το πλαίσιο και το πλέγμα των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε ενεργεία και σκοπός του είναι αυτούς ανέργους να τους κάνει, να τους προσπαθήσει να τους βρει διέξοδο προς τον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας τι όμως, αξιοποιώντας κρατικούς πόρους, χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή πόρους μέσα από το ΕΠΑΝΑΔ, δηλαδή από το πρόγραμμα που έρχονται χρηματοπόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΟΑΕΔ έκλεισε ένα κύκλο, πιστεύω, κύριε Μακράκη, είστε πρόεδρος των εργαζομένων, έπαιξε ένα ρόλο ιδιαίτερα σημαντικό. Ο ένοδομος, όπως ξέρετε τώρα, αναδομείται, ανασυγκροτείται. Ήδη τρεις χώρες, η Σουηδία, η Αγγλία και η Γερμανία, είναι τεχνικοί σύμβολοι του ΟΑΕΔ, γίνεται το γνωστό, συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω μια ξένη λέξη, re-engineering, αυτή. Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ εκβάρθρων, με αποτέλεσμα ο ΟΑΕΔ να γίνει πλέον το κυρίαρχο εργαλείο στην Ελλάδα με σύγχρονες μεθόδους, όπως παραδείγματος χάρη το dual system, τη μαθητεία, για να μπορέσουμε να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις που σήμερα δυστυχώς δεν είναι για την αντιμετώπιση της ανεργίας όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Και αυτό το προσπαθούμε, κύριε Μακράκη, και είστε μέσα στον ΟΑΕΔ, το βλέπετε ότι γίνεται αυτό. Και πιστεύουμε ότι θα έχει καλό αποτέλεσμα. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Λέγομαι Θεοχάρης Σταμάτης, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και θέλω να ρωτήσω το εξής. Προηγουμένως, μία κυρία από το διπλανό, στις διπλανές θέσεις, ρώτησε ότι έπαιρνε 1.000 ευρώ, παίρνει 500. Σε αυτό το τρυπάκι έχουμε μπει σχεδόν οι περισσότεροι. Δηλαδή τι, κάναμε μία φορολογική δήλωση μεγάλη, μετά πέσαμε στα 500 ευρώ. Και αυτό τι σημαίνει, ότι για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα στις υποχρεώσεις μας, με την εφορία που μας ήρθε, μετά 500 ευρώ δεν βγαίνουν. Με άλλα λόγια, πρέπει να εκποιήσουμε ότι έχουμε και δεν έχουμε, για να βγάλουμε πέρα τις υποχρεώσεις μας. Άρα, εγώ θεωρώ, είμαι καχύποπτος και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο εκποιείται η περιουσία μας. Ορθά κοφτά. Πού το πάτε δηλαδή, στα 500 ευρώ που θεσπίσατε το μισθό. Πώς θα ζήσουμε. Δεν δώσατε απάντηση. Σας είπε πώς θα ζήσω.
Θέλω να μου τη δώσετε και με αυτή την απάντηση. Έχω να πληρώσω εφορία και μου στέλνει ο κύριος Θεοχάρης ως συνονόματος. Μου στέλνει το λήξη πρόθεσμο. Με τα 500 δεν έχω να το πληρώσω. Τι θα έρθει να μου πάρει τη τηλεόραση στο αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πώς νομίζετε εσείς, νομίζω ότι ζείτε σε άλλη χώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Ποιος έχει κάνει μεγαλύτερη σύμβαση από τα 500 ευρώ. Πολλοί δουλεύουν με 300-400 όσοι έχουν βγάλει τη δουλειά τους. Γιατί υπάρχει ο άλλος που θα δεχτεί, που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Το ρεύμα για να ζήσουμε. Δεν μιλάμε για φαγητό. Το φαγητό μπορεί να μας είναι πολύ τέλειο. Θα μας δώσει ένας παππούς, καμία γιαγιά. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά πώς θα να μου απαντήσετε, πώς θα ζήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Θεοχάρη, να δώσω απάντηση ευθέως στο πώς θα ζήσει κάποιος είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι το εξής. Θα το επαναλάβω, μπορεί να γίνομαι κουραστικός. Απλά υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας που ο κατώτατος μισθός ήταν 750 ευρώ. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό το 750 ευρώ έγινε 586 ευρώ. Αν αυτό είναι η απόκληση, σας λέω ότι αυτό από μόνο του δεν σας έδινε και πάλι το δικαίωμα να έχετε θετική απάντηση στο ερώτημά σας. Μπήκε ένας μισθός κατώτατος στη χώρα μας και ο οποίος θα μείνει σταθερός μέχρι το τέλος του 2016, αλλά αυτός ο μισθός είναι το κατώτατο κατόφλι, το νόμιμο κατόφλι για την ελληνική πολιτεία που παίρνει κάποιος στον ιδιωτικό τομέα, στη μισθωτή εργασία. Από εκεί και πάνω όμως, στον ιδιωτικό τομέα μπορούν ελεύθερα εργαζόμενοι και κοινωνικοί εταίροι και εργοδότες να συμφωνούν υψηλότερους μισθούς. Σήμερα, αυτοί οι οποίοι αμείβονται. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτό. Στην κοινωνία δεν ισχύει. Έχετε λάθος εντύπωση. Δεν ισχύει. Μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνα, παρακαλώ. Δεν ισχύει, κύριε Υπουργέ. Τα μηνύματα που στέλνανε για 2 και 3 ευρώ, αυτά ισχύουν. Δεν ισχύει το 500 είναι η οροφή, ο πάτος και από εκεί και πέρα διαπραγματεύεσαι. Δηλαδή 500 και μετά πάνω. Το κάτω είναι. Προς τα κάτω πάει η κοινωνία. Δεν υπάρχει το παραπάνω. Και εδώ ερχόμαστε να πούμε ότι η ενέργεια είναι ακριβή. Το ρεύμα είναι ακριβό. Τα τρόφιμα είναι ακριβά. Με 500 πώς θα βγούμε. Εγώ έχω δύο παιδιά. Τι να τους πω. Ότι αύριο δεν έχω να σου δώσω φαΐ να φας. Γίνεται αυτό το πράγμα. Τι τα έκανα δηλαδή, να τα σφάξω. Απλά πράγματα. Είναι θέμα διαβίωσης. Δεν είναι θέμα το πώς θα είναι ο μισθός. Δεν υπάρχει δουλειά. Δηλαδή και να με απολύσουν στα 44 μου, πού θα πάω να βρω δουλειά. Και άμα μου πει ο άλλος 200, θα τα πάρω. Θα τα πάρω γιατί πρέπει κάτι να πάω στο σπίτι μου. Αυτό είναι το θέμα μου. Και δεν είναι μόνο θέμα το δικό μου. Είναι το περισσότερο. 1,5 εκατομμύριο δεν έχουν δουλειά. Οι άλλοι γυρίζουμε στα 200-300. 400-500. Αν είναι κανένας μάγκας, θα πάρει και 7,5. Μαγιά του, αυτός έχει λεφτά. Οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε το στον κύριο δίπλα. Τι έλα. Ελάτε. Λέγομαι Νταργαρά Στράτος. Ντα. Νταργαρά Στράτος. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Η εικόνα της αγοράς αυτή τη στιγμή είναι μισθωτή ισοπεδωμένη, ιδιωτική υπάλληλοι ισοπεδωμένη, δώρα λείπουν από την αγορά, όπως γνωρίζετε. Δεν υπάρχει, το κυνηγητό είναι αφόρητο για τις επιχειρήσεις. Πραγματικά βλέπετε κι εσείς με τον ΟΑΕ, οι ρυθμίσεις σας δεν πιάνουν τόπο καθόλου, μα καθόλου, δεν είναι τυχαίο. Ζητάτε πράγματα εξωφρενικά. Έχω πολλά μηνύματα, επειδή μιλάτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες τώρα, πάρα πολλά μηνύματα από ελεύθερους επαγγελματίες που κάνουν την απλή πρόσθεση του τι πρέπει να καταβάλουν στον ΟΑΕ. Μαζί με τη ρύθμιση. Και δεν βγαίνει με τίποτα. Όλοι κάνουν ρύθμιση και μετά από ένα μήνα την παρατάνε δύο. Εσείς λέτε για ανάπτυξη. Ευαγγελίζεστε την ανάπτυξη, σωστά. Έτσι δεν λέτε. Βγαίνουμε στο ξέφωτο, στην ανάπτυξη. Γιατί δεν παγώνετε όλες τις εισφορές, τις παλαιές μόνο στην κρίση, μόνο τις κρίσεις, έτσι, τα τελευταία 3 χρόνια, και να πείτε εφόσον βγούμε στην ανάπτυξη, τότε θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε μόνο τα τωρινά. Πώς μπορεί να κρατηθεί μια επιχείρηση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Υπουργέ, πώς θα κρατηθεί μια επιχείρηση όταν δεν υπάρχει. Ποιος θα χαλάσει χρήματα στην αγορά. Πού είστε. Ποιος χαλάει χρήματα αυτή τη στιγμή. Και πώς θα κρατηθούμε που μόλις πέσουμε έξω, θεοί και δαίμονες εναντίον μας. Και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Σωστά. Και ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας πω είναι πού έχετε πει όχι στην Τρόικα. Ωραία. Να ξεκινήσω. Είστε επιχειρηματίας, κύριε Νταργαρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Το που έχουμε πει όχι στην Τρόικα.
Στον επιχειρηματικό λοιπόν τομέα, το μεγάλο όχι. Αυτή θα είναι πολύ σύντομη. Το μεγάλο όχι. Γιατί είναι δεν στη έχετε πει και τόσα πολλά. Ήταν, το μεγάλο όχι ήταν παραδείγματος χάρη στη φορολόγηση των επιχειρήσεων, στον τζίρο τους. Στους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο 26 ή 55 την προκαταβολή, πλάκα κάνουμε. Πλάκα κάνουμε, συν 650, συν 20 μας ήρθε τώρα, εγώ έχω 5 άτομα. 20 ήρθε για το καλοκαίρι, έτσι τις κατασκηνώσεις. Ναι, πραγματικά, δηλαδή υπάρχουν, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ψηλά, πραγματικά, λέμε να πάμε σε άλλη χώρα, να δαγκώσουμε διαβατήριο. Ναι, αλλά δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Δεν σας ακούσω. Δεν μπήκε η φορολογία στο τζίρο των επιχειρήσεων το 2 της χιλίης. Και το ξέρετε αυτό. Προστατεύσαμε την ελληνική επιχειρηματικότητα από έναν μη άλλη μορφή φόρου, γιατί πρόκειται για φόρο, ο οποίος ουσιαστικά θα στήριζε το ταμείο του ΑΕ για να καλύψει τα ελλείμματα 600 εκατομμυρίων ευρώ που σήμερα λείπουν. Και πράγματι, εμείς ως κυβέρνηση είπαμε όχι στη φορολόγηση των επιχειρήσεων στον τζίρο τους, γιατί πραγματικά θα ήταν κάτι καταστροφικό αυτή τη στιγμή για τον Έλληνα επιχειρηματία. Και σε αυτό είπαμε όχι. Και το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά. Και προστατεύσαμε τον Έλληνα επιχειρηματία, την ελληνική επιχείρηση, από άλλον ένα ακόμα φόρο, ο οποίος θα ήταν καταστροφικός. Πολύ ωραία. Στο πρώτο ερώτημα, για πείτε μου, αυτή είναι η εικόνα της αγοράς, όπως σας περιέγραψα, έτσι, και χειρότερη. Να σηκωθεί κάπως η αγορά, εγώ που μιλάω με όλα τα επαγγέλματα, λόγω ότι είμαι στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχω δει έναν να μου αφήνει μια χαραμάδα. Όλοι τα βλέπουμε πιο μαύρα. Ο κύριος Χατζηνικολάου το γνωρίζετε και τη μιλάτε με όλο τον κόσμο. Πώς θα σηκωθεί η αγορά για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να μπορέσει όλος να χαλάσει λίγα χρήματα, να κρατηθούν επιχειρήσεις. Εγώ, όπως πάρα πολλοί συνάδελφοί μου στα όρια. Και εσείς έρχεστε και λέτε: δεν πλήρωσε ο ΑΕ, δεν πλήρωσε η ΣΥΚΑ, καμπάνα. Μήπως μπορώ και δεν το κάνω. Ξέρετε πόσοι συνάδελφοι είναι στη θέση μας. Η πλειονότητα. Και είσαστε απέναντί μας. Αυτό βάλτε το πολύ καλά στο μυαλό σας. Απέναντί μας. Και όχι, τουλάχιστον όχι μαζί μας, να έχουμε μια χαραμάδα βοήθειας. Νομίζω ότι με την πρώτη απάντηση σας έδειξα ότι δεν είμαι απέναντι. Για το 0,2. Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω κι εγώ. Μην το υποτιμάτε το 2 της χιλής στον τζίρο των επιχειρήσεων. Να σας πω εγώ που κάνω. Πρέπει να απαντήσει. Μην το υποτιμάτε το 2 της χιλής. Εάν αυτό το μέτρο έμπαινε στην ελληνική επιχείρηση, σας είπα από πριν ότι θα ήταν καταστροφικό. Για μένα θα ήταν ελάχιστο. Στη μικρή επιχείρηση που είμαι θα ήταν ελάχιστο. Πιστέψτε με. Όλα τα άλλα είναι στα ύψη. Όλα τα άλλα είναι στα ύψη. Αυτό θα ήταν ελάχιστο. Θα ήταν άλλο ένα 650. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η άποψή σας, από την οπτική τη δική σας. Επιτρέψτε μου να έχω κι εγώ μια δική μου άποψη και μια δική μου οπτική. Σας λέω λοιπόν ότι αποφύγαμε άλλο ένα φόρο στην ελληνική επιχείρηση για να τη στηρίξουμε. Δεν είμαστε απέναντί σας. Είμαστε κοντά σας και προσπαθούμε να στηρίξουμε την ελληνική επιχείρηση. Και ποιο είναι το μέτρο που πραγματικά δεν συμβαδίζει με αυτό που λέτε? Το μέτρο είναι ότι η Ελλάδα για 5 ολόκληρα χρόνια. Οι ρυθμίσεις θέλουν. Να σας πω, πρέπει να τις ξαναδείτε. Θα σας πω για τις ρυθμίσεις. Αυτό το οποίο λέγεται δημοσιονομικός δείκτης, που αξιολογεί αν πραγματικά βγαίνουμε στο ξέφωτο ή όχι, είναι ότι επί 5 ολόκληρα χρόνια η Ελλάδα βρέθηκε μέσα σε μια βαθιά ύφεση. Και του χρόνου, το 2014, μετά από 5 χρόνια βαθιάς ύφεσης, η Ελλάδα περνάει σε επίπεδο ανάκαμψης, μικρής. Αλλά αυτό δείχνει ότι, ναι, για πρώτη φορά η ελληνική λέμε, οικονομία Υπουργέ, δεν το περνάει στην αγορά. Παρακαλώ, όχι έτσι. Αυτό που σας λένε όλοι, κύριε Υπουργέ, και σας το λένε και οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι των επιχειρήσεων, είναι ότι αυτό όλο που εμφανίζεται αφορά το κράτος. Αν το κράτος βελτιώσει τα μεγέθη του και εμφανίσει μια καλύτερη εικόνα τον επόμενο χρόνο και οι εταιρείες είναι όλες κλειστές και οι άνθρωποι όλοι χωρίς δουλειά, θα με συγχωρήσετε να σας πω ότι αυτή θα είναι μια ανάκαμψη χωρίς ουσία για την κοινωνία. Ναι. Αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί να υπάρξει καλή εικόνα. Αν για παράδειγμα κάθε μέρα βλέπουμε 5 λουκέτα και 5 συμπολίτες μας να μένουν χωρίς δουλειά, αυτά που μας λέτε ηχούν πολύ θεωρητικά. Πρέπει να βρείτε πρακτικούς τρόπους να βοηθήσετε την αγορά. Έχετε δίκιο. Τη βοηθούμε όσο μπορούμε την αγορά. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν θετικοί δημοσιονομικοί δείκτες με κλειστά μαγαζιά και με μεγαλύτερη ανεργία. Ανάκαμψη σημαίνει περισσότερες δουλειές, λιγότεροι άνεργοι και καλύτερος τζίρος επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι το 2014, πρώτη χρονιά του περάσματος της ελληνικής οικονομίας σε ανάκαμψη, όλα θα αρχίσουν να αλλάζουν σιγά σιγά. Κανείς δεν είπε ότι θα δούμε αυτό που ξέραμε το 7, το 8, το 4, το 3, το 2.
Αυτό θα έρθει σταδιακά. Σιγά σιγά μέσα από την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αυτή είναι η απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Γιατί δεν υιοθετείτε την πρότασή μας για το πάγωμα, αφού λέτε για ανάκαμψη. Μόνο σας είπατε ανάκαμψη. Ένα λεπτό. Μόνο σας είπατε ανάκαμψη. Γιατί δεν το υιοθετείτε αυτό? Να παγώσετε τα χρέη της κρίσης στον ΟΑΕ, παραδείγματος χάρη. Που δεν έχουμε ασφάλιση, δεν έχουμε περίθαλψη, γιατί δεν μπορούμε. Όχι δεν θέλουμε, όχι τα έχουμε στην τσέπη μας. Δεν μπορούμε, δεν περισσεύουν. Γιατί τα ερωτήματα στις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι ΔΕΗ ή ΟΑΕ. ΔΕΗ ή ΙΚΑ. Πάντως... Το Νίκη, τα ρίχνεις και 2-3 μέσα. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Και ένα τελευταίο, μια προτροπή. Επειδή μαθαίνω ότι θα πάτε στα δύο. Ήταν ο πιο εμπορικός δρόμος. Κάντε ένα πέρασμα. Να σας πω το εξής. Εγώ κατανοώ απόλυτα και τους προβληματισμούς σας και τις ενστάσεις που έχετε. Να καταλάβετε όμως ότι το γενικότερο Πάντως θέμα που λέγεται οικονομία... Πάντως το να βοηθήσετε στην αποπληρωμή των χρεών είναι προτιμότερο από το να κλείνουν οι εταιρείες. Ναι. Είναι το ίδιο που συμβαίνει και με το Υπουργείο Οικονομικών. Όταν, για παράδειγμα, δώσεις στον φορολογούμενο, σε αυτόν, στον οφειλέτη του δημοσίου, την ευκαιρία να πληρώσει με βάση το εισόδημά του και σε βάθος χρόνου, κάτι θα μπει στο δημόσιο ταμείο. Το να του περάσει στις χειροπέδες ή να τον οδηγήσει στο κλείσιμο, οδηγεί σε νεκρό αφημί, σε φορολογικό θάνατο. Τι έχει να κερδίσει το δημόσιο όταν κλείνει μια εταιρεία? Ακούστε λοιπόν. Ή όταν απολύεται ένας άνθρωπος. Ακούστε. Για πρώτη φορά. Είπα πριν για το ΙΚΑ, ότι το ΙΚΑ εμφάνισε για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια, 2 συνεχόμενους μήνες, αύξηση των εσόδων. Ακούστε λοιπόν και το άλλο, ότι ο ΑΕ για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια εμφάνισε αύξηση των εσόδων του. Μέσα στην κρίση, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το γκρίζο το οποίο περιγράφεται. Δεύτερον, υπάρχει μια ρύθμιση, αυτή των 48 δόσεων. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι προσήλθαν σε αυτή τη ρύθμιση. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη. Μπορεί να μην είναι η πιο αυτή που ικανοποιεί τους πάντες. Δώστε Όμως και παραπάνω δόσεις, κύριε Υπουργέ. Εκεί που βλέπετε ότι όντως υπάρχει θέμα. Εκεί μπορείτε να δώσετε και παραπάνω δόσεις. Υπάρχει και άλλο ένα θέμα, το οποίο αφορά το θέμα της ρύθμισης. Μόλις θες ανακοινώθηκε εμέσως πριν σαφώς και από τον Υφυπουργό στη Βουλή σε ερώτηση τον κύριο Γκεγκέρογλου και θα έρθει άμεσα στη Βουλή. Ότι διευκολύνουμε τα χρέη μέχρι 10.000 ευρώ. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη, τις υποχρεώσεις, όχι για τον ΟΑΕ, για το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων. Και επιπλέον υπάρχει και μία ακόμα βοηθητική διάταξη, αυτή που μπορεί να επιλέξει κάποιος, στον ΟΑΕ παραδείγματος χάρη, αυτό είναι για το συγκεκριμένο ταμείο του ΟΑΕ, ασφαλιστική κλάση που εκείνος επιλέγει, με την προϋπόθεση να είναι συνεπής σε αυτήν. Και μάλιστα υπέγραψα και τη δυνατότητα να είναι δύο φορές αυτό, να τη χάσει και να ξαναεπανέλθει. Θα ξεκινήσουμε με εσάς μετά από μια μικρή διακοπή. Σε 2-3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Woo!
Τώρα μα σου πω ότι πω αναπληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Νητσιακός, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιακός φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιακός, ό,τι καλύτερο. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Σελβι έξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ξέχασε το DNA. Το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές. Ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα. Από 17.900 ευρώ. Νητσιακός, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιακός φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιακός, ό,τι καλύτερο. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη, το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα, άμα σου πω ότι πω αναπληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα, με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. Ο ΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Πριν συνεχίσουμε με τους συμπολίτες μας, θέλω να πάμε λίγο στον πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ, τον κύριο Οδυσσέα Ντριβαλά, να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο του. Έχει παρακολουθήσει τη συζήτησή μας και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή του και για την ανεργία και για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο δημόσιο τομέα. Κάναμε ήδη, κύριε πρόεδρε,
μια πρώτη νήξη για την κινητικότητα και τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Καλησπέρα κύριε Χατζη Νικολάου. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα στους καλεσμένους σας. Να ξεκινήσω κύριε Χατζη Νικολάου με δύο σχόλια. Ένα πραγματικά για την αδήλωτη εργασία που είναι μάστιγα για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας. Αλλά δυστυχώς άκουσα τον Υπουργό όμως ότι λέει δεν χρειάζονται οι υπάλληλοι. Τα συστήματα αυτά, οι εργάνοι, ο Άτλας μπορούν να λύσουν τα ζητήματα. Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν τον άκουσα πριν... να λέει ότι δεν χρειάζονται οι υπάλληλοι, είπε... αλλά μάλλον εσείς το υποψιάζεστε. Όχι. Είπε συγκεκριμένα ότι και η αντίφαση είναι ότι έκανε τα προγράμματα αυτά και τα έκανε δωρεάν με τους υπαλλήλους του Υπουργείου του. Ξέρετε κύριε Χατζη Νικολάου πόσα κοινοτικά πλαίσια στήριξης εδώ και 15 χρόνια έχουν πέσει για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και έχουν φαγωθεί χωρίς πραγματικά να εξυγχρονιστεί η δημόσια διοίκηση. Λέει ο Υπουργός κύριε Χατζη Νικολάου, λέει ο Υπουργός, λες και βρίσκεται στη Σουηδία χωρίς ελεκτικούς μηχανισμούς, θα βάλει 10.000 πρόστιμο και όταν οι επιχειρήσεις ή οι επιχειρηματίες, οι κακοί δυστυχώς επιχειρηματίες θα ξέρουν ότι δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός. Γιατί ξέρετε κύριε Χατζη Νικολάου και δεν υπάρχει. Στο ΙΚΑ είχε 9.500 υπαλλήλους και έχουν μείνει 4.500. Το ξέρει ο Υπουργός αυτό. Οι ελεκτές στην Αττική είναι 20 κύριε Χατζη Νικολάου που θα πάνε να ελέγξουν. Δεν είμαστε πραγματικά Σουηδοί και δεν είμαστε και σωστά Σουηδοί γιατί εδώ ο φόρος δεν είναι και ανταποδοτικός. Δεν ανταποδίδεται στην κοινωνία ο φόρος. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί στο Υπουργείο. Ξέρετε κύριε Χατζη Νικολάου ότι το ΙΚΑ στην πρώτη κινητικότητα ήταν φορέας υποδοχής γιατί είχαν διαπιστώσει το Υπουργείο ότι λείπουν υπάλληλοι. Τώρα όμως βγάζει 450 σε κινητικότητα σε διαθεσιμότητα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο ακόμη για τις ομαδικές απολύσεις κύριε Χατζη Νικολάου. Ναι. Και είναι φανερό και νομίζω ότι το ξέρει και ο Υπουργός και όλοι οι συνομιλητές σας ότι υποκινήθηκε στην Τρόικα οι ομαδικές απολύσεις πρώτα από τις τράπεζες. Μετά τη συγχώνευσή τους και μετά το κλείσιμο κάποιων θέλουν να συγχωνευθούν τα υποκαταστήματά τους, θέλουν να απολύουν ομαδικά. Ξέρετε ποιοι άλλοι θέλουν να απολύουν, κύριε Χατζη Νικολάου, ομαδικά? Θέλουν να απολύουν οι επιχειρήσεις αυτές οι οποίες ισχυρίζονται ότι δεν είναι υγιείς, γιατί σε μια αγορά εργασίας 1,5 εκατομμύριο ανέργων, με το θεσμικό πλαίσιο και με την ελαστικοποίηση μορφών εργασίας βρίσκονται εύκολα φτηνοί εργαζόμενοι για να μπορούν να διώξει τους παλιούς που του κοστίζουν πιο πολύ και να έρθουν καινούργοι. Τώρα να σας πάω ένα λεπτό στο δημόσιο τομέα. Ξέρετε τι γίνεται με την κινητικότητα και την διαθεσιμότητα για τις απολύσεις κύριε Χατζη Νικολάου? Αυτό που θα απομείνει στο δημόσιο πέρα από τις 25-20.000 απολύσεις που θα γίνουν στο δημόσιο τομέα θα γίνει μια διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών του ελληνικού κράτους σε μια εποχή που ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη από κοινωνικές δομές. Και είναι στοχευμένες αυτές οι απολύσεις, κύριε Χατζη Νικολάου, πέρα από αυτά που λένε ότι είναι οριζόντιες. Είναι στοχευμένες σε τομείς τέτοιους που έχουν να κάνουν με κοινωνικό χαρακτήρα. Και δεύτερον, είναι στοχευμένες με την να δώσουν την αρμοδιότητα που είχαν οι δημόσιες υπηρεσίες στους ιδιώτες. Εγώ μπορώ να σας φέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα να δείτε. Να σας φέρω ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Χατζη Νικολάου. Είναι, υπάρχει στο ΠΕΧΟΔΕ, στο Υπουργείο, μια υπηρεσία. Είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Έχει 1.300 υπαλλήλους. Έχει σε εκκρεμότητα 11 δισεκατομμύρια και ελέγχει 11 δισεκατομμύρια έργα. Ελέγχει τους εργολάβους. Λοιπόν, ξέρετε πόσους βγάζουν στη διαθεσιμότητα από αυτές 450 από τους 1.300. Θα μπορεί να γίνει κανένας έλεγχος, είτε στα διόδια, είτε στους εργολάβους που έχουν αναλάβει τις εθνικές οδούς? Εννοείται μέχρι τώρα γινότανε. Ότι προφανώς γινόταν. Αν γινόταν. Ξέρετε, ο δημόσιος υπάλληλος, κύριε Χατζη Νικολάου, δεν μπορεί να πάρει από μόνος του πολλές πρωτοβουλίες. Δεν μπορεί. Σε αυτό να έχετε δίκιο. Αν δεν πάρει εντολές. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν πηγαίνει. Και ξέρετε, το πολιτικό σύστημα εκμεταλλεύεται πάντα και διαχρονικά, και εδώ κανένας δεν είναι αθώος. Ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε το πολιτικό σύστημα με τη διαπλοκή του. Και δεν είναι να λέμε ότι δεν φταίω εγώ προσωπικά. Υπάρχει μια διαδρομή στο πολιτικό σύστημα με τη φαυλότητά του και με την κατεύθυνση, κύριε Χατζη Νικολάου. Ξέρετε, λυπάμαι που το λέω, εκπροσωπώ τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά η κατεύθυνση του δημοσίου δεν είναι προς το κοινωνικό σύνολο. Δεν κοιτάζει προς τα κοινά εξυπηρετήσει. Κοιτάζει και φτιάχτηκε να εξυπηρετεί το πολιτικό σύστημα. Τι λέτε εδώ, κύριε Υπουργέ? Εγώ κατανοώ τον κύριο Δρυβελέγκα, είναι πρόεδρος των δημοσίων υπαλλήλων, έχει ένα θεσμικό ρόλο και λέει αυτά που λέει. Σέβομαι τις απόψεις του, δεν τις συμμερίζομαι. Κύριε Δρυβελέγκα, δεν Δρυβαλάς, κύριε Υπουργέ. Δρυβαλά, κύριε Δρυβαλά, συγγνώμη. Δεν είναι η απάντηση στη λύση της ελληνικής κρίσης
η μεγένθηση του δημόσιου τομέα της χώρας. Ίσα-ίσα εγώ θα έλεγα ότι είναι μία από τις αιτίες και τις κακοδαιμονίες της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα γίνεται πραγματικά μία ανασύσταση όλης της οικονομικής, όλου του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Χρειαζόμαστε λιγότερο δημόσιο τομέα. Και κανείς δεν είπε ότι δεν πρέπει να κινούμαστε στο κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή με στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις και αξιοποίηση του δημόσιου τομέα. Ίσα-ίσα αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά να γίνει στοχευμένα, προγραμματισμένα, με σχεδιασμό. Έχετε δίκιο που λέτε ότι χάθηκαν πολλά εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια από ευρωπαϊκά προγράμματα για την εξέλιξη της μηχανογράφησης στη χώρα μας. Συμφωνώ μαζί σας. Και αυτά που είπα πριν, είδατε ότι γίνανε σε συνεργασία με δημοσίους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και φέρουν πραγματική επανάσταση. Όσο αφορά τώρα το ζήτημα περί ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, θέλω να σας πω, μην υποτιμάτε τους 800 υπαλλήλους του ΣΕΠΕ. 800 υπάλληλοι του ΣΕΠΕ καθημερινά δίνουν τη μάχη εναντίον της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Τα αποτελέσματα του Άρτεμις που ανακοίνωσα προχθές έδειξαν ότι μέσα σε 1,5 μήνα έγιναν σε 3.931 επιχειρήσεις έλεγχοι και βρέθηκαν 371 επιχειρήσεις με παράβαση, ποσοστό 9,44%. Και σε επίπεδο εργαζομένων, από 18.974 βρέθηκαν 583 αδήλωτοι, ποσοστό 3,07%. Που σημαίνει τι? Ότι πρώτον γίνονται έλεγχοι. Δεν σταμάτησε η διαδικασία. Δεύτερον, ότι αυτό το πρόστιμο έπιασε τόπο. Γιατί πριν την επιβολή του προστίμου, τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας ήταν πάνω από 30%, όπως θα έδινε το ίδιο το ΣΕΠΕ. Άρα λοιπόν, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, κύριε Πρόεδρε. Παλεύουμε για τον εξχρονισμό και της δημόσιας διοίκησης και του ελληνικού κράτους και πιστέψτε με ότι πάμε καλά. Κύριε Υπουργέ, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι πρέπει να προσληφθούν ή να διωγγώσουμε ένα δημόσιο. Δεν ξέρω πού το κατάλαβε αυτό την τοποθέτησή μου, Υπουργός. Είπα όμως ότι θέλουμε εμείς τουλάχιστον, κι αν είναι εκτίμηση του Υπουργείου αυτή και της κυβέρνησης, να γίνει μια ορθολογική κατανομή του προσωπικού. Ξέρετε πώς ξεκινάει, κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση. Εσείς στην επιχείρησή σας, κύριε Χατζηνικολάου, όταν κάνετε μια δομή, θα εξετάσετε πρώτα τις ανάγκες που υπάρχουν, την πολιτική που θέλετε να ακολουθήσετε. Θα κάνετε τις δομές σας και θα εντάξετε το προσωπικό μέσα. Η κυβέρνηση κάνει το αντίθετο. Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα στο σημείο αυτό μαζί σας. Δηλαδή, δίνει πολύ συχνά η κυβέρνηση την αίσθηση ότι συμπεριφέρεται ως λογιστής της Τρόικας. Δηλαδή, παίρνει τους αριθμούς από την Τρόικα και εφαρμόζει, χωρίς σχέδιο. Κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω μια πικρή αλήθεια. Το μνημόνιο προέβλεπε 150.000 αποχωρήσεις στο δημόσιο τομέα μέχρι το 2015. Αυτές, κύριε Χατζηνικολάου, γίναν τώρα που μιλάμε, έχουν συμπληρωθεί. Πόσες έχουν γίνει μέχρι έχουν τώρα? Έχουν συμπληρωθεί. Είναι 147 περίπου χιλιάδες αποχωρήσεις στο δημόσιο τομέα. Πήγαμε σε μια συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη και μας είπε ότι δεν μας βάζει πλέον αυτό το ζήτημα η Τρόικα, γιατί έχει συμπληρωθεί ο αριθμός. Αλλά έχει μια τιμωρητική διάθεση και θέλει να απολυθούν και άλλες 20-25.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτή η λογική, κύριε Χατζηνικολάου, της κυβέρνησης, μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, δεν είναι η κυβέρνηση που χρειάζεται ο τόπος. Και με την πολιτική του, σωστά το είπατε, αναρωτηθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, αν φτάσουμε κάποια στιγμή να δουλεύουν μόνο για το φαγητό τους εργαζόμενοι. Έχετε παράδειγμα, κύριε Χατζηνικολάου. Κοιτάξτε τις αγγελίες για τα ακίνητα που νοικιάζονται χωρίς ενίκιο, αρκεί να πληρώνουν το χαράτσι. Εκεί θα φτάσουμε και στην εργασία. Εκεί θα φτάσουμε πραγματικά. Και θέλω να πω στον Υπουργό ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, με την έννοια ότι προφανώς και χρειάζεται εξυγχρονισμός και μέσα για να μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος να ανταποκριθεί. Όμως, όταν. Καλά, απ' την άλλη μεριά όμως, για να κάνετε λίγο και την αυτοκριτική σας, οι συνδικαλιστές, δεν σας έχω δει με μεγάλη διάθεση, όπου ανοίγει διάλογος, με μεγάλη διάθεση εξυγχρονιστική να μετέχετε στο διάλογο. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Εγώ θα αναρωτηθώ όμως, όπως αν γνωρίζετε κι εσείς, πότε η κυβέρνηση κάλεσε τα συνδικάτα να συζητήσουν. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, τι γίνεται τώρα? Ο θεσμικός ρόλος των συνδικάτων να συνομιλεί με την κυβέρνηση και να βρίσκει λύση έχει καταληθεί. Σε οποιαδήποτε συνάντηση που κάνουμε με τους υπουργούς, όταν λέμε ότι αυτό, κύριε Υπουργέ, το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, θα έχει αυτές τις συνέπειες για τον ελληνικό λαό, για τους εργαζόμενους, για το κοινωνικό σύνολο. Ξέρετε τι μας λέει? Εγώ ήρθα, έχω μια μνημονιακή υποχρέωση και θα τη βγάλω σε πέρα. Μάλιστα.
Εσείς κάντε συνδικαλιστικά ό,τι θέλετε. Αυτή, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να μπει σε διάλογο ή να βρεις μια λύση. Εγώ, επειδή αναφερθήκατε και λίγο ότι αν δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες και υπάρχουν ευθύνες στα συνδικάτα, εγώ να σου πω, σε αυτή την κρίση, κύριε Χατζηνικολάου, τις προηγούμενες τρεις μέρες είχαμε το συνέδριο της ΑΔΔΗ. Λυπάμαι πραγματικά που το λέω, ότι αντί για τις τρεις μέρες να προετοιμάσουμε τον κόσμο της εργασίας στο δημόσιο τομέα και να βρούμε ένα πρόγραμμα δράσης απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, αναλωνόμασταν τρεις μέρες για τα κουκιά. Ποια παράδοση θα κόψει από κάποιους. Μάλιστα. Και το λέω με λύπη αυτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Θέλω να πάω τώρα στον κύριο Στρατούλη και στον κύριο Ρομπόλη και να τους παρακαλέσω με πολύ μεγάλη συντομία, γιατί θέλω να γυρίσω στους συμπολίτες μας να συνεχίσουν τα ερωτήματά τους, να αγγίξουμε και το άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Κύριε Ρομπόλη, τα πράγματα φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα. Μιλάμε ήδη για εγγυημένη σύνταξη 360 ευρώ. Η εγγυημένη σύνταξη. Κοιτάξτε. Και θέλω να σας πω τι λένε οι πατεράδες στα παιδιά τους. Το έζησα εγώ πριν από λίγες μέρες, ακούγοντας έναν φίλο μου, λίγο μεγαλύτερης ηλικίας από μένα, που έλεγε στα δύο παιδιά του, που είναι νέοι στην εργασία, τους έλεγε μην υπολογίζετε ότι θα πάρετε σύνταξη. Ξεκινήστε να δουλεύετε έχοντας στο μυαλό σας ότι πρέπει να καταφέρετε με την εργασία σας να γεράσετε με τις δικές σας δυνάμεις. Μην υπολογίζετε ότι θα πάρετε σύνταξη. Ξέρετε πόσοι γονείς το λένε αυτό στα παιδιά τους πλέον. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά. Σύνταξη στο παρόν και στο μέλλον, και όταν λέω το μέλλον μιλάω για 2050-2060, θα πάρουν όλοι. Αυτό που έχει σημασία είναι να ορθολογικοποιηθούν οι όροι. Τι σύνταξη θα πάρουν? Θα σας πω, αυτή τη στιγμή... Γιατί εγώ ας πούμε άκουσα εδώ ανθρώπους οι οποίοι... είπε ο συμπολίτης μας πριν, δουλεύω 49 χρόνια και περιμένω τώρα να φτάσω τα 67, άλλα δύο χρόνια, και μάλιστα περιμένω ανασφάλιστος για να την πάρω. Κοιτάξτε, εάν αυτό συμβαίνει, γιατί... Ξέρω πάρα πολλούς που πληρώνουν δύο ασφαλίσεις ταυτόχρονα, γιατί κάνουν δύο δουλειές και τρεις. Σωστό. Αυτό θα συμβαίνει... πάρουν αυτοί πίσω αυτά που δώσανε? Αμφιβάλλω πάρα πολύ. Θα σας πω. Εάν συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε τους πόρους της κοινωνικής ασφάλισης όπως τα προηγούμενα 30 χρόνια, τότε θα συμφωνήσω μαζί σας. Γιατί εάν δούμε σε μια έρευνα που κάναμε στο Πανεπιστήμιο, στα 4 ευρώ... Τώρα η λέξη διαχειριζόμαστε ήταν πολύ ευγενική για πολύ τα προηγούμενα 30 χρόνια. Περισσότερο ακαδημαϊκή. Ναι, ακαδημαϊκή. Ακριβώς. Σε μια έρευνα που κάναμε στο Πανεπιστήμιο, γιατί θα δείτε... Γιατί άμα αρχίσω και θυμάμαι δομημένα ομόλογα κλπ. Δεν διαχειριζόμασταν, άλλα πράγματα κάναμε, αλλά τέλος πάντων. Θα σας πω το έβριμα και θα δικαιωθείτε. Στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, τα 4 ευρώ έσοδα που έχει το ασφαλιστικό σύστημα, το 1 ευρώ έρχεται από την αξιοποίηση των αποθεματικών. Στη χώρα τη δική μας, τα 4 ευρώ έσοδα που έχει το σύστημα, από την αξιοποίηση των αποθεματικών, με όλα αυτά που είπατε και ξέρουμε όλοι, έχει έσοδα μόνο 9 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Επομένως, εάν με αυτούς τους όρους συνεχίσουμε στο μέλλον και διαχειριζόμαστε τους πόρους, τότε θα συμβούν όλα αυτά. Εμείς αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε, μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, υπολογίζω να έχει τελειώσει, μία αναλογιστική μελέτη 2013-2050. Του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, υπολογίζοντας το προσδόκιμο ζωής, οι μεταβλητές που εξετάζουμε, προσδόκιμο ζωής, γύρανση του πληθυσμού, ανεργία και μείωση των μισθών, και αυτό το οποίο μας δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Αυτό με τα 9 λεπτά που είπατε πριν, γιατί έχω κολλήσει εγώ εκεί τώρα και βράζω, περιλαμβάνει και το PSI? Όχι, δεν το περιλαμβάνει το PSI. Γιατί είχε γίνει πριν από το PSI η μελέτη. Δεν υπάρχουν τα 9 λεπτά. Πιθανό να είναι 7 ή 8. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να πάρουμε κάποια θεμελιώδη διδάγματα
και να συμπεριφερθούμε πλέον, όπως και στην οικονομία, το ίδιο και στην κοινωνική πολιτική, με μη συμβατικά μέτρα. Δηλαδή, με τελείως διαφορετικές αντιλήψεις και πολιτικές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αυτό που σας λέω τώρα, και όταν θα ανακοινώσουμε αυτή τη μελέτη και δει κανείς ότι σε μερικούς μήνες ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί το αποτέλεσμα, θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι, δηλαδή και το επιστημονικό δυναμικό, αλλά κυρίως το κέντρο λήψης αποφάσεων που είναι η Βουλή, το πολιτικό σύστημα, να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως είναι ότι τα αποθεματικά της γενιάς του έχουν εξανεμιστεί. Μάλιστα. Οι συντάξεις τώρα παίρνονται με τις εισφορές που δίνονται. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι στο σύστημα. Επομένως, το σύστημα για τις επόμενες γενιές, για να μην συμβούν όλα αυτά που είπατε, πρέπει να δημιουργήσει μαξιλαράκι. Και πρέπει να σκεφτούμε σε συνθήκες κρίσης, που είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να σπάσουμε το κεφάλι μας και εμείς σαν αναλυτές και επιστήμονες, αλλά και οι πολιτικοί να βρούμε λύσεις για το πώς θα δημιουργήσουμε αυτό το κεφαλαιακό απόθεμα για το μέλλον. Εδώ ακούω ότι και ορισμένοι από τους πόρους που σήμερα έχουν τα ταμεία πάνε και αυτοί να εξαφανιστούν. Φόροι υπερτρίτων κλπ. Ακριβώς. Πάμε και στον κύριο Στρατούλη να έχουμε και το δικό του σχόλιο για το ίδιο θέμα. Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε, το ασφαλιστικό σύστημα είχε μεγάλα προβλήματα που το αφαιρούσαν αποθεματικά και πόρους, κυρίως με τη λαιλασία των αποθεματικών από την ΝΑΤΟ και κατάθεση για 30-40 χρόνια, με τα δομημένα ομόλογα και με εισφοροδιαφυγή και με μια σειρά τρόπους. Δυστυχώς, στα 4 χρόνια των μνημονίων μεγάλωσαν οι τρύπες από τις οποίες έφευγαν πόροι της κοινωνικής ασφάλισης. Η πολύ μεγάλη ανεργία, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, στερούν το ασφαλιστικό σύστημα από πολύ μεγάλους πόρους και έσοδα. Η μείωση των μισθών σημαίνει και μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Η επέκταση των ελαστικών μορφών και της μερικής απασχόλησης σημαίνει μείωση εισφορών. Και ήρθε και το PSI, κύριε Χατζηνικολάου, που έκανε τη συνεισφορά των αποθεματικών 4 λεπτά. 4 λεπτά, ξέρετε γιατί? Γιατί είχαν απομείνει από αυτή τη διαχρονική λαιλασία των αποθεματικών, του κουμπαρά των ασφαλισμένων, της κοινωνικής ασφάλισης 25 δισεκατομμύρια ευρώ το Φλεβάρι του 2012. Ξέρετε πόσα απέμειναν, κύριε Χατζηνικολάου? 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί με το PSI περικόπηκαν, αρπάχτηκαν, κλέφτηκαν στην κυριολεξία 13 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν χρήματα των ασφαλισμένων. Τώρα, έχουμε 2-3 ανησυχίες σαν εσάς. Το είπατε πριν. Δεν είναι ότι χάθηκαν αυτοί οι πόροι. Δεν είναι ότι με πολιτικές μνημονίου μεγάλωσαν. Εσείς όμως δεν έχετε δικαίωμα να έχετε ανησυχία χωρίς λύση. Εγώ έχω έχουμε δικαίωμα. Λύση, μα γιατί εσείς είστε υποψήφοι να κυβερνήσετε. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε λύση, κύριε Χατζηνικολάου, και να διεκδικούμε αν υπάρχει περίπτωση. Και να διεκδικούμε έχουμε τη διακυβέρνηση τη χώρα. Τι λέτε τώρα, κύριε Στρατούλη, μην τα λέτε αυτά στην Ελλάδα. Έχουμε ζήσει δεκάδες κυβερνήσεις που προεκλογικά έλεγαν ότι είχαν λύσεις και μετεκλογικά αποδείχθηκε ότι είχαν την τύφλα τους. Σε αυτό έχετε δίκιο. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε πολύ, πρέπει να έχουμε έλεγχο και του λαού και των συνδικάτων και εσάς των δημοσιογράφων, να μην κάνουμε τα ίδια με τους άλλους. Όχι, σε εμάς δεν θα έχετε έλεγχο. Είναι σίγουρο. Ναι. Αλλά χρειάζεται και από λαϊκό. Όχι, επειδή είπατε να έχουμε έλεγχο και είπατε και των δημοσιογράφων. Κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω τώρα. Αυτή την μπροστά ελπίδα να μην την έχετε, ότι θα έχετε έλεγχο στους δημοσιογράφους. Όχι, έλεγχο στους δημοσιογράφους, όχι. Έλεγχο να έχουμε από δημοσιογράφους που δεν τον φοβούμαστε. Έλεγχο θα έχετε. Από το λαϊκό κίνημα, τους λαϊκούς αγώνες. Γιατί οι πολίτες δεν είναι να δίνουν μια ψήφο να αναθέσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Χρειαζόμαστε και αγώνες και στήριξη και έλεγχο από το λαό για να κάνουμε αυτά τα οποία δεσμευόμαστε. Ποιες είναι οι λύσεις, λοιπόν? Πριν πω τις λύσεις, να σας πω αυτά που είναι μπροστά. Κοιτάξτε, για το 2014 είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Πρώτο, διότι θα συνεχιστούν οι μειώσεις των συντάξεων. Μειώθηκαν που μειώθηκαν 50% οι κυρίες και επικουρικές συντάξεις. Από 1η-1η έχουμε μείωση των εφάπαξ συντάξεων. Οι αποφάσεις είναι λιμένες. Από 1η Ιούνιου μείωση των επικουρικών και από 1η-1η του 2015, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μόνο 360 ευρώ η εγγυημένη σύνταξη την οποία χρηματοδοτεί το κράτος, μέχρι 360 ευρώ, μπορεί να είναι και λιγότερη και από εκεί και πέρα γέα πυρή μειχθήτω.
Επίσης, είμαστε ανήσυχοι γιατί η κυβέρνηση κάθεται με την Τρόικα και κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή αυτό που είπατε, κύριε Χατζηνικολάου. Να μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές κατά ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές κατά 3,9%. Σημαίνει 1,3 δισεκατομμύρια λιγότερα ετήσια έσοδα και ταυτόχρονα δώρο στους τραπεζίτες και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεύτερο, κουβεντιάζει για το φόρο υπερτρίτων. Αγγελιώσιμα, κοινωνικοί πόροι που απέμειναν. 2 δισεκατομμύρια ετήσια απώλεια των ασφαλιστικών ταμείων. Και τέλος, κύριε Χατζηνικολάου, ο κρατικός προϋπολογισμός που αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε στο Λομέλη αύριο προβλέπει μείωση της δημόσιας, της κρατικής χρηματοδότησης προς την κοινωνική ασφάλιση, προς τα ασφαλιστικά ταμεία 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2014. Γι' αυτό θα έρθουν μετά τις ευρωεκλογές, αν παραμείνει αυτή η κυβέρνηση, που εμείς λέμε και ο λαός και εμείς θα την ανατρέψουμε, θα έχουμε εκλογές και θα βγει αριστερή κυβέρνηση, θα έρθει και θα πει τι να κάνω, έχασα 5,5 δισεκατομμύρια από το ασφαλιστικό σύστημα, δεν έχω να δώσω, κύριε συντάξεις, παρακαλώ, θα μειώσω τις συντάξεις. Τελειώνω με το εξής. Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς πιστεύουμε ότι ο υπουργός Μόσα είπε πριν, που είπε ότι πάμε καλά, αδίκησε και τον εαυτό του, αλλά είναι και προσβολή για το λαό με τα μεγάλα προβλήματα που ζει. Σε μια περίοδο που το μεγαλύτερο τμήμα του λαού μας ζει με ανεργία, με φτώχεια, με οικονομική εξαθλίωση, η χώρα μας οδηγείται σε παραγωγική, κοινωνική παρακμή και ανθρωπιστική κρίση, το να λες πάμε καλά, νομίζω όχι υπερβολή είναι προσβολή για το λαό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση το γρηγορότερο δυνατό, με τους αγώνες του λαού, με εκλογές, να έρθει μια αριστερή κυβέρνηση, να ακυρώσουμε τα μνημόνια, να εφαρμόσουμε αναπτυξιακές πολιτικές, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτές είναι οι λύσεις και για το ασφαλιστικό σύστημα. Οι αναπτυξιακές πολιτικές, οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας, η χρηματοδότηση μεγάλων δημόσιων, κοινωνικών επενδύσεων και ιδιωτικών επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας, σέβονται το περιβάλλον και τις εργασιακές σχέσεις. Και να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, το εθνικό πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Τώρα, αυτά που μου είπατε ως προτεινόμενες λύσεις, θα μπορούσε να τα πει και ο κύριος Βρούτσης σε ένα λεπτό. Τι είπατε και τώρα, η ανάπτυξη, ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές θα λύσουν τα θέματα του ασφαλιστικού. Μα για το θέμα του ασφαλιστικού. Είναι αυτά που είπε ο κύριος Ρομπόλης για να ενισχυθούν τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι να ενισχυθούν με διάφορους συμπληρωματικούς δημόσιους πόρους να στηριχτούν τα ασφαλιστικά ταμεία, να ενισχυθεί η κρατική χρηματοδότηση. Είναι να καταπολεμηθεί η εισφοροδιαφυγή που είναι 35% στην Ελλάδα και η μαύρη εργασία, ενώ στην Ευρώπη η εισφοροδιαφυγή είναι 1 μέχρι 5% και έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και στην εκπομπή σας το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί πριν από λίγη ώρα. Είναι μια σειρά τέτοιοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ενισχυθούν τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν μπορεί να επιβιώσει το ασφαλιστικό, κύριε Χατζηνικολάου, με ιδιώδη ανεργία, με λαστικές μορφές απασχόλησης και με μείωση μισθών. Τελειώνω. Η αποκατάσταση του κατώτερου μισθού, η αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και οι αναπτυξιακές πολιτικές, συν πολιτικές στήριξης των αποθεματικών της κοινωνικής ασφάλισης και αντιμετώπισης της εισφοροδιαφυγής, μπορούν να δώσουν πραγματικές ανάσες στο ασφαλιστικό σύστημα με αξιοπρεπείς συντάξεις και αξιοπρεπή Μάλιστα. ζωή. Σας ευχαριστώ, κύριε Στρατούλη. Κύριε Βρούτση. Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω παρακαλώ να πω για συντομία. Γιατί ας θέλω να ρωτήσω λίγο το χρόνο με τον κύριο Στρατούλη. Λυπάμαι. Παρακολουθείτε τον κύριο Στρατούλη, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που θέλει αύριο να γίνει κυβέρνηση. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από τις προτάσεις του. Πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο τώρα κάνει προτάσεις για το ασφαλιστικό να μιλάει για ιδιωτικές πρωτοβουλίες, για ιδιωτική πρωτοβουλία που το χαιρετίζω και την ίδια στιγμή ο αρχηγός του, όλο το ΣΥΡΙΖΑ, να διώκει οποιαδήποτε επένδυση πάει να έρθει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Στρατούλη. Με εσάς φύγανε μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι, αλλά εγώ σας σεβάστηκα. Με εσάς έκλεισε. Εγώ σας σεβάστηκα και θα σας παρακαλέσω να με ακούσετε και εσείς. Πέστε, κύριε Βρούτση, τι θα κάνετε για το ασφαλιστικό. Εγώ είπα. Αν δεν σας αρέσουν οι προτάσεις μου, αρέσουν στο λαό και του ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε, η κυβέρνηση τι θα κάνει του χρόνου για το ασφαλιστικό. Λοιπόν, θα κάνει όλα αυτά που σας είπα, κύριε Νικολάου, και εγώ ως ερωτήματα. Ή θα κάνει κάτι. Καλό είναι να ακούτε και λίγο, κύριε Στρατούλη, θα σας κάνει καλό. Θα σας κάνει καλό. Αυτό που κάνουμε, κύριε Στρατούλη, σήμερα είναι πραγματικά να δημιουργούμε βάσεις για ένα υγιές ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο και φέτος, παρά τις δικές σας προβλέψεις ότι θα μειωθούν οι συντάξεις, δεν μειώθηκαν οι συντάξεις, κύριε Στρατούλη, και φτάσαμε στο τέλος του χρόνου και το είχε επάρκεια το ταμιακό σύστημα του ασφαλιστικού συστήματος και δόθηκαν οι συντάξεις. Και του χρόνου σας διαβεβαιώ ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις και πάλι θα δοθούν κανονικά, και θα προχωρήσει σε βιώσιμες πλέον βάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα. Μα, κύριε Βρούτση, καταργήσατε βάση τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα άδεια το 2013. Εντάξει, με τον νόμο λέτε 493 του 12 σε όλους τους συνταξιούχους.
Και πρώτη Τετάρτου κόβεται το ΕΚΑΣ του 14. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο δέχομαι εκατοντάδες μηνύματα από συμπολίτες μας που μου λένε ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να πληρώνουν πλέον τις ασφαλιστικές τους εισφορές σε ένα σύστημα το οποίο κατ' ουσίαν κλέβει τους κόπους τους, δεν τους επιστρέφει, που μου λένε επίσης ότι μιλάμε όλοι για την καταλήστευση των αποθεματικών με τα δομημένα ομόλογα και διάφορους άλλους τρόπους, αλλά ένας δεν πήγε φυλακή για την ιστορία αυτή, που μου λένε επίσης ότι ωραίες οι διαπιστώσεις, αλλά μια σοβαρή λύση δεν βλέπουμε να μας προτείνει καμία πλευρά σε σχέση με το ασφαλιστικό. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, παρακαλώ, κύριε. Εγώ θέλω να σας πω πολύ πολύ απλά. 14 μήνες τώρα, 17 μήνες που βρίσκομαι στο τιμόνι του Υπουργείου Εργασίας. Ένας από τους τομείς, κρίσιμος τομείας, είναι το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να αντιμετωπίσω την κακοδαιμονία του ασφαλιστικού συστήματος. Σας είπα πριν για το προσβλητικό μιας μεγάλης διαρροής των παράνομων συντάξεων. Το λύσαμε. Θέλω λοιπόν να σας πω, κοιτώντας στα μάτια όλους, δυστυχώς το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας δεν χτίστηκε πάνω σε υγιείς ασφαλιστικές βάσεις. Είναι ένα κατακαιρματισμένο σύστημα γεμάτο ανισορροπίες, τρευλώσεις, ανισότητες που κάποιοι φρόντισαν με ευθύνες όχι μόνο του πολιτικού συστήματος αλλά και των γνωστών ηδημόνων να το κατακαιρματίσουν και να ζουν οι ίδιοι μέσα από αυτό, και γιατί έτσι κατακαιρματισμένο βόλευε πάρα πολλές καταστάσεις. Σήμερα λοιπόν σας ενημερώνω ότι όλη μας η προσπάθεια, και μία από αυτές είναι και το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή, γι' αυτό το ψηφίζει και ο κύριος Στρατούλης και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, θετικό βήμα, είναι ότι το νοικοκυρεύουμε. Επέρχεται το νοικοκύρεμα το οποίο έλειπε. Η διαρροή στο ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας ήταν τεράστια. Δινόντουσαν συντάξεις με το μάτι και το ζύγι. Δινόντουσαν εφάπαξ στους δημοσίους υπαλλήλους με 60 και 70% παραπάνω από αυτό που αντιστοιχούσε. Το ίδιο και στις επικουρικές συντάξεις. Και αυτό που τώρα μιλάμε περί μείωσης, ουσιαστικά πρόκειται για εξορθολογισμό. Διασφαλίζουμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οι επόμενες γενιές θα πάρουν και εφάπαξ και επικουρική σύνταξη. Το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας είναι δημόσιου και καθολικού χαρακτήρα. Ξέρετε, και εκεί θα το κρατήσουμε. Όλοι πιστεύουν ότι η εγγυημένη σύνταξη είναι η σύνταξη στην οποία θα καταλήξουμε. Είναι όλοι λάθος. Μας. Αυτό είναι πιστεύουν λάθος. Όλοι. Ο νόμος 38-63. Ρωτήστε όποιον θέλετε. Όλοι πιστεύουν ότι τα 360 ευρώ της εγγυημένης σύνταξης είναι εκεί που θα καταλήξουν όλοι οι πολίτες όταν έρθει είναι η ώρα λάθος. Να πάρουν είναι σύνταξη σε μερικά χρόνια. Είναι λάθος, κύριε Χατζηνικολάου. Ο νόμος 3863 ναι, θα μιλήσετε. Ο νόμος 3863 του 2010, που ψηφίστηκε το 2010, θα εφαρμοστεί από 1η-1η του 2015, φέρνει μία άλλη δομή στη λειτουργία του συστήματος, μία άλλη αντίληψη που δίνει ένα ασφαλές δίκτυο προς τα κάτω, τα 360 ευρώ, και από εκεί και πάνω θα πηγαίνει αναλογικά με βάση τις εισφορές. Μάλιστα. Θα πάμε σε μία μικρή διακοπή, είναι η τελευταία διακοπή και θα έχουμε αρκετό χρόνο στη συνέχεια για να τεθούν ερωτήματα. Κύριε Υπουργέ, θα ξενυχτήσετε σήμερα. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Σαν Έλληνες, πρώτα-πρώτα διδαχτήκαμε πως τα πράγματα είναι απλά. Στην πορεία, κάποιες φορές γίνονται περίπλοκα. Όμως όταν έρχεται η ώρα να καθαρίσουμε, η λογική αυτή είναι που μας σώζει. Γιατί μας υπενθυμίζει πως ο απλούστερος τρόπος θα είναι πάντα και ο καλύτερος. Ολοκληρωμένη σειρά Αρκάδη, με βάση το πράσινο σαπούνι από ελαιόλαδο. Με τετράγωνη λογική, πάντα καθαρίζεις. Thank you.
ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πού σκάσε μετάφραση? Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλι βιέξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ξέχασε το DNA. Το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές. Ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Alfa Romeo Giulietta από 17.900 ευρώ. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα, άμα σου πω ότι πω αναπληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα, με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank, μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.